Για 14η χρονιά ξεκίνησε και φέτος το θερινό σχολείο για νέους ομογενείς που συνδιοργανώνουν το τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την περιφέρεια Πελοποννήσου, την Παμισινιακή Ομοσπονδία Αμερικής Καναδά, καθώς και το ΟΤΕΗ Πελοποννήσου. Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει έως τις 2 Αυγούστου. Φέτος έχουν έρθει 39 παιδιά, τα οποία τα είδαμε χτες για πρώτη μέρα. Τα είδαμε, ήταν πολύ χαρούμενα και πολύ ευχαριστημένα και αυτό προσπαθούμε. Είμαι από το Σικάγο, η μάνα μου είναι από τη Λαχανάδα που γεννήθηκε εδώ και έφυγε το 1955. Και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αμερική. Εκεί παντρευτήκανε. Τα παιδιά, είμαι ρόλο το Παμισινιακό Σύλλογο εδώ. Τα παιδιά είναι από Αμερική, από Καναδά και έχουμε μερικά παιδιά από Ουκρανία. Και αγαπάνε την Ελλάδα και από την πρώτη μέρα είναι χαρές. Έχουν πάει και στην παραλία, έχουν πάρει τα βιβλία να μάθουν ελληνικά και θα περνάνε τέλεια, το ξέρω αυτό. Είναι η 14η χρονιά σήμερα φέτος που έρχονται τα παιδιά από την Αμερική και τον Καναδά. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, είναι χαρούμενα, αγαπάνε την Ελλάδα. Γνωρίζουμε στην τελετή έναρξης της 14ης συνάντησης για το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου Καλαμάτας που γίνεται από την Παμισινιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με το πρώην ΤΕΗ που πλέον και αυτό αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νέοι Έλληνες που ήρθατε φέτος να σπουδάσετε την ελληνική γλώσσα στην Καλαμάτα, στο Πανεπιστήμιο, σας ευχόμαστε η σπουδή αυτή την οποία θα κάνετε να σημαδεύσει τη ζωή σας. Στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ευχόμαστε καλή διαμονή εδώ να περάσετε, να αξιοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες, όπως είπε και ο κύριος Μπαζίγος. Πάλι και φέτος βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν τα παιδιά του απανταχού ελληνισμού, που σημείο αναφοράς τους είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Και η συμμετοχή σας στο θερινό σχολείο εκμαθήσεως της ελληνικής γλώσσης και του ελληνικού πολιτισμού αποτελεί για σας, όπως και για μας, έναν μεγάλο σταθμό της νεανικής σας ζωής